Κύριε καθηγητά, κύριε Κατσογιάννη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανάδειξη του θέματος και για τη σημασία που του δίνεται. Να συγχαρώ για ακόμη μια φορά την Ένωση Ελλήνων Χημικών και ειδικά το τμήμα που έχετε εδώ στην Βόρεια Ελλάδα για τις πρωτοβουλίες αυτές που παίρνετε και για την επιστημονική τεκμηρίωση των θεμάτων και για τη συζήτηση που ανοίγεται στην ίδια την κοινωνία. Μέχρι πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η απολιγνητοποίηση και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες? Κοιτάξτε να δείτε, η απολιγνητοποίηση, με τον όρο αυτό εννοούμε ουσιαστικά το κλείσιμο των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με βάση το λιγνίτη, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο μεγάλο της εύρος μέχρι το 2023, οπότε και αναμένεται να κλείσουν τα περισσότερα εργοστάσια τα οποία είναι και παλιάς τεχνολογίας. Από όσο γνωρίζω, τώρα θα επικεντρωθώ στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, γιατί η απολιγνητοποίηση αφορά κυρίως την περιοχή στο νομό Κοζάνης, αλλά και στη Μεγαλόπολη, στην Πελοπόννησο. Τώρα στο νομό Κοζάνης, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, υπάρχει βέβαια και γίνεται το καινούργιο εργοστάσιο, το Πτολεμαΐδα 5 που αναφέρεται, το οποίο από όσο γνωρίζω θα συνεχίσει τη λειτουργία του για κάποια χρόνια και με σκοπό να αλλάξει το μείγμα του καυσίμου που καίει. Οπότε συνεπώς το 2023 καταλαβαίνετε ότι είναι αύριο, να μην πω χθες. Είναι διότι, πάρα πολύ κοντά για όποιον το έχει καταλάβει. Διότι μέσα σε όλα αυτά έχει προκύψει και η πανδημία, η οποία προφανώς έχει βάλει ένα φρένο στις νέες επενδύσεις, στη διενέργεια νέων ιδεών για να περάσουμε στη μεταλιγνητική εποχή. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά έχει τεθεί σαν όριο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκέψεις για αναβολή. Πάντως, οι επιπτώσεις που θα έχει, εγώ θα τις χαρακτήριζα στο κοντινό μέλλον, μετά το κλείσιμο των εργοστασίων, θα έχει σίγουρα άμεση βελτίωση της ατμοσφαιρικής ποιότητας και γενικότερα του περιβάλλοντος στην περιοχή. Αλλά οι οικονομικές συνέπειες θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Στο μακρινό μέλλον όμως, και δεδομένου ότι όλες οι κοινωνίες θέλοντας και μη προσαρμόζονται στα καινούργια δεδομένα, πιστεύω ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να μπορώ να προσδιορίσω με ποιο τρόπο αυτό θα γίνει. Τι θα σημαίνει η απολιγνητοποίηση και για το κόστος της ενέργειας και για την ενεργειακή επάρκεια και την ασφάλεια της χώρας, κύριε Κατσογιάννη? Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα θα μιλήσω και με προσωπικές απόψεις. Αυτή τη στιγμή η προσφορά του, η ενέργεια απολιγνήτη που μπαίνει μέσα στο σύστημα στην Ελλάδα, είναι, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΜΗΑ, είναι περίπου 15%. Αυτό το 15%, αν εκλείψει άμεσα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι δεν έχει καλυφθεί ακόμα, προφανώς θα οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών ενέργειας από γειτονικά κράτη, η οποία ενέργεια ενδεχομένως να είναι και από λιγνίτη, έτσι, ή από άνθρακα. Δηλαδή, ενδέχεται δηλαδή να εισάγουμε ενέργεια από τη Βουλγαρία, ας πούμε, η οποία να παράγεται από λιγνίτη. Ναι, δηλαδή από που είναι δίπλα μας, έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει. Η ατμόσφαιρα είναι δίπλα μας. Εντάξει, ναι και όχι. Είναι αρκετά μακριά. Δηλαδή τοπικά εκεί σίγουρα θα ευνοηθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Yeah. Και στο μακροπρόθεσμο μέλλον σίγουρα. Εγώ αυτό που νομίζω είναι το σημαντικό είναι ότι η άποψή μου είναι ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα. Δηλαδή καλώς κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες. Κατά τη γνώμη μου όμως έπρεπε να γίνει πιο μελετημένα και πιο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή το 2023, δεδομένης και της πανδημίας, είναι πάρα πολύ κοντά για να μπορέσει και η κοινωνία να ανταπεξέλθει οικονομικά. Εγώ φοβάμαι μεγάλη μετανάστευση των νέων από αυτές τις περιοχές. Μην ξεχνάτε ότι η Πτολεμαΐδα ήταν η πόλη με το μεγαλύτερο κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια. Και σύμφωνα και με μελέτες που έχουν γίνει και από τη διανέωση και από αλλού, το ποσοστό των ανθρώπων που ασχολείται είτε άμεσα είτε έμεσα με την ΔΕΗ, να το πω έτσι, στην περιοχή εκείνη ξεπερνάει το 75%. Φανταστείτε. Ναι. Υπάλληλοι που δουλεύουν στη ΔΕΗ, φορτηγά που μεταφέρουν, όλα τα συνεργεία που βοηθούν, προμηθευτές,
ο κόσμος που μεταναστεύει ή μετανάστευε από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να πάει στην Πτολεμαϊδα να δουλέψει, άρα και μαγαζιά, άρα και όλο αυτό θα κλείσει και θα κλείσει άμεσα. Οπότε θεωρώ ότι οι συνέπειες θα είναι στο εγγύς μέλλον αρκετά σημαντικές. Η κυβέρνηση, από ό,τι έχω διαβάσει, κάνει προσπάθειες για μια δίκαιη μετάβαση. Αυτό είναι το θέμα. Πόσο εφικτό και ρεαλιστικό είναι αυτό για τις περιοχές που λειτουργούσαν ως λιγνητικά κέντρα όπως στη Δυτική Μακεδονία? Πώς θα γίνει αυτή η δίκαιη μετάβαση? Να σας πω, δύσκολα. Δύσκολα να είναι 100% δίκαιη. Από την άλλη μεριά όμως, κάποια στιγμή θα γινόταν. Θα σας πω το εξής. Στη Γερμανία, θα μου επιτρέψετε να πω μια προσωπική εμπειρία για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά. Στη Γερμανία, εγώ είχα την τύχη, έχω δουλέψει ο ίδιος σαν αρχιμηχανικός στην κατασκευή και θέση σε λειτουργία των μεγαλύτερων σταθμών ενέργειας στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια. Μέσα σε αυτούς ήταν και 4 σταθμοί λιγνητικοί, η Άνθρακα στη Γερμανία, μάλιστα από την εταιρεία που κατασκεύασε το Χιτά, την Πτολεμαϊδα 5, τη Hitachi Power μέτρα των Duisburg. Αυτοί οι σταθμοί λοιπόν χτίζονταν και ήμουν εγώ μέσα και τους ήμουν στο team το 2012 με 2014. Και ο Πτολεμαϊδα 5 ξεκίνησε μετά το 2014. Άρα θεωρώ ότι εδώ πέρα έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ένα μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο, διότι δεν είναι δυνατόν το 2014 να χτίζεις μία μονάδα. Οι Γερμανοί νομίζω χτίζανε 5 ή 6 εκείνη την εποχή, με τεράστιες χωρητικότητες. Το 2014 να τη χτίζεις μία μονάδα που για να χτιστεί από το σημείο 0 μέχρι να μπει σε λειτουργία μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια και να τις κλείνεις μετά από 8 χρόνια. Και όντως οι Γερμανοί, στη Γερμανία από ό,τι έχω διαβάσει, έχουν μεταφέρει αυτό το όριο στο 2038. Εδώ πέρα πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχω όμως όλα τα στοιχεία, δηλαδή δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ωφέλη έχει πάρει η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο. Ναι, είναι και ο ρόλος της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή μετάβαση. Ναι, η Πράσινη Συμφωνία σίγουρα βάζει τα θεμέλια και ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μας βάζει και σε έναν οδικό χάρτη για να το πετύχουμε. Οπότε σίγουρα, γι' αυτό και είπα πιο πριν, αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να κλείσουν. Εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο όμως. Οι παλιές μονάδες της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα δεν λειτουργούσαν πλέον με συμφέρον. Δηλαδή ήταν παλιές, δεν είχαν καλή αποτελεσματικότητα, ενώ ταυτόχρονα πλήρωνε η ΔΕΗ ένα μεγάλο κόστος για το διοξείδιο του άνθρακα που παρήγαγε. Δεδομένου επίσης ότι ο λιγνίτης στην περιοχή δεν έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή θερμικό περιεχόμενο, δηλαδή άνθρακας που εισάγουν οι Γερμανοί ας πούμε και χρησιμοποιούν έχει το διπλάσιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι όντως υπήρχε ένα θέμα με τα παλιά τα εργοστάσια, δηλαδή αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να κλείσουν, ενδεχομένως το 2023 να είναι πάρα πολύ σύντομο και πολύ οριζόντιο. Τώρα για την Πράσινη Συμφωνία, ναι. Η Πράσινη Συμφωνία λέει ότι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φτάσει σε μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και δεδομένου ότι το 75% των εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από το τομέα της ενέργειας και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από καύση του άνθρακα ή του φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα αυτό θα έπρεπε να γίνει. Νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι ίσως γίνουν συζητήσεις για κάποια ίσως τελικά γίνουν κάποιες συζητήσεις για κάποια αναβολή. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι είναι μεγάλη ευκαιρία από την άλλη μεριά, αν η χώρα δράσει συντονισμένα, συντεταγμένα και όχι ετεροχρονισμένα, μέσα από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των φωτοβολταϊκών, ουσιαστικά αυτή την ανεξαρτησία στην ενέργεια που είχαμε μέσω του λιγνίδι να την πάρουμε από τα φωτοβολταϊκά. Και αυτό που έχω διαβάσει και νομίζω ότι θα γίνει τελικά είναι ότι στους χώρους που υπήρχαν τα ορυχεία του λιγνίτη, ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο, πολύ μεγάλη ισχύος, γύρω στα 2 γιγαβάτ. Οπότε ουσιαστικά ενεργειακά μιλώντας θα καλυφθεί αργά ή γρήγορα αυτό το κενό που θα προκύψει. Ναι. Το είπε και χθες ο κύριος Στάσης, ο πρόεδρος και διευθύνων της ΔΕΗ, μιλώντας στο φόρουμ των Δελφών, ότι στην κορυφή των στόχων της εταιρείας βρίσκονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι λέει που, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος, αποδεικνύεται από το πράσινο ομόλογο που εξέδωσε η εταιρεία με ρήτρα μείωσης των ρήπων. Και βέβαια αναφέρθηκε αυτό, από εκεί ξεκίνησε, από την κατάσταση όλη αυτή που πρέπει να αποχωρήσουν λιγνητικές μονάδες, κάνοντας τη χώρα πράσινη.
Ότι πρέπει αλλά να μέχρι εκεί. ότι πρέπει να αποχωρήσουν, πρέπει να αποχωρήσουν. Και απλά η γνώμη δικιά μου είναι, εντάξει, εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι επιστήμονας, αλλά η γνώμη μου είναι ότι... Γι' αυτό και συζητάμε, κύριε καθηγητά. Η γνώμη είναι ότι πρέπει να γίνει με δίκαιη μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, πρώτα απ' όλα εμένα να το θέσω, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αν γίνουν τα έργα αυτά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Από την άλλη μεριά, ένα άλλο θετικό που μπορώ να δω πολύ μακροπρόθεσμα είναι ότι, δεδομένου ότι τα κοιτάσματα λιγνίτη συνεχίζουν να υπάρχουν και σε κάποιες μελέτες έχω διαβάσει ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθούν και για 100 και για 200 χρόνια ακόμα, αναλόγως το πόσο εξορίσεις. Ένα καλό που υπάρχει είναι ότι ουσιαστικά σαν χώρα σταματάμε την εξόρυξη των κοιτασμάτων μας και άρα έχουμε θεωρητικά ενεργειακά αποθέματα σε περίπτωση που στο μέλλον γίνουν τραγικές αλλαγές στην πολιτική είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε παγκόσμια. Εγώ το θεωρώ αυτό ένα καλό από τα δύσκολα που έρχονται για την περιοχή εκεί. Δηλαδή, συνολικά για την Ελλάδα νομίζω είναι μεγάλη ευκαιρία μέσα από τις ανανεώσιμες να ανεξαρτητοποιηθούμε. Και αν προκύψει και, εδώ θα πω και κάτι ακόμα, το οποίο είναι σημαντικό και θα ήταν χρήσιμο, πολύ χρήσιμο η Ελλάδα να μπει νωρίς, γιατί ακόμα είναι φρέσκο το έδαφος, να μπει νωρίς σε αυτό, είναι ότι δεδομένου ότι προφανώς πάμε να εξορίξουμε κοιτάσματα φυσικού αερίου δικά μας, άρα θεωρητικά το φυσικό αέριο θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε με κάποιον τρόπο για αρκετά χρόνια. Το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξείδιου του άνθρακα παράγεται από τις μονάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να προχωρήσει και από εμάς. Γίνεται στην Ευρώπη και στην Αμερική σε πάρα πολλά project. Έχουν γίνει μελέτες που λένε ότι μπορούμε να αποθηκεύουμε διοξείδιο του άνθρακα για τα επόμενα 200 μέχρι και 900 χρόνια στην Αμερική. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να γίνουν επιτροπές που να μελετήσουν το θέμα και να το προχωρήσουν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούμε όχι μόνο να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες, αλλά και μέσα από το φυσικό αέριο που ενδεχομένως θα είναι και δικό μας, ένα μέρος που θα είναι δικό μας, να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε χωρίς να παράγουμε κομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό βοηθάει και στην ενεργειακή ασφάλεια μελλοντικά της χώρας, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε και το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας, μια άλλη μεγάλη συζήτηση, την οποία θα χαρώ να την κάνουμε στο μέλλον. Ξέρω ότι παίρνετε πολλές πρωτοβουλίες. Τώρα, απόψε το απόγευμα, στις 7 η ώρα, θα είναι η εκδήλωση, ανοιχτή για όλους, κύριε καθηγητά, κύριε Κατσογιάννη, μέσω Zoom. Πού μπορούμε να βρούμε το link και ποιοι άλλοι θα είναι ομιλητές εκτός από εσάς? Το link έχει δημοσιευτεί και η εκδήλωση, το πρόγραμμα και στις ιστοσελίδες Ένωσης Ελλήνων Χημικών αλλά και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όπως ο πολλής κόσμος γνωρίζει ήδη, απλά χτυπάμε πάνω στο link και μπαίνουμε στο Zoom και στην εκδήλωση. Δεν υπάρχει ούτε καν προεγγραφή. Είναι ένα θέμα που αγγίζει ευρύτερα όλη την κοινωνία και θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε έστω και έναν περιορισμό σε κάποιον που δεν γνωρίζει καλά αυτά τα software για να μπει να παρακολουθήσει την εκδήλωση. Οι ομιλητές εκτός από μένα, που εγώ θα μιλήσω, θα είμαι πρώτος ομιλητής και θα δώσω μια ευρύτερη εικόνα της Πράσινης Συμφωνίας στην ενεργειακή μετάβαση. Θα μιλήσουν μετά ο κ. Γιαννακόπουλος από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το λεγόμενο ΕΚΕΤΑ, με θέμα τη μεταλλιγνητική περίοδο, προκλήσεις και δυνατότητες στην αναπτυξιακή πορεία. Οπότε θα αναφερθεί σε αυτά που λέγαμε πριν, πώς δηλαδή η περιοχή αυτή θα μπορέσει τελικά να ευνοηθεί από αυτή την τεράστια αλλαγή που πάει να γίνει. Και τέλος ο κ. Τσανακτσίδης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Χημικών Μηχανικών και θα δώσει το παράδειγμα, θα δώσει το case study που λέμε της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδώ είναι και το θέμα που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, δεδομένου ότι και η κυρία Σπυράκη που θα προλογίσει είναι πέρα από όλα αυτά που αναφέρατε πολύ σωστά, έχει αναλάβει επίσης και να επικαιροποιήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα των εκπομπών του μεθανίου. Το μεθάνιο, όπως ξέρετε, είναι επίσης αέριο του θερμοκηπίου, πολύ πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα. Απλά δεν το γνωρίζει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί οι εκκλήσεις του, δηλαδή οι εκπομπές του, δεν είναι τόσο μεγάλες όσο το CO2. Και εκεί θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί αφορά τον πρωτογενή τομέα. Σκεφτείτε τι. Σωστά δεν λέω. Δηλαδή, πολύ σωστά. Πολύ ναι, σωστά, σκεφτείτε τι θα γίνει και σε χώρες άλλες ευρωπαϊκές, όπως είναι η Γερμανία ή η Ολλανδία,
που οι παραγωγές που έχουν και οι κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν είναι τεράστιες και οι εκπομπές που έχουν είναι απίστευτες. Όλα αυτά έχει να κάνει με τη συμπεριφορά τη δική μας, του απλού πολίτη, του απλού ανθρώπου. Δηλαδή και το καινούργια διατροφικά μοντέλα. Τι καταναλώνει, τι παράγει, ναι, 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 παράγει, ναι. Τι πετάει. Όλα αυτά είναι αλυσίδα, είναι κρίκη μιας τεράστιας αλυσίδας πάνω στον πλανήτη τον οποίο ζούμε, που αυτό που λέγαμε, κύριε Κατσογιάννη, και στη συνομιλία που είχαμε τηλεφωνική για να συνοηθούμε για την εκπομπή, ότι αυτός ο πλανήτης κάποια στιγμή δεν θα μας αντέξει, θα μας πετάξει, γιατί δεν το συμπεριφερόμαστε καλά. Δεν εκτιμούμε αυτά που μας προσφέρει και δείχνουμε ασυδοσία. Αυτό, να σας πω κάτι, είναι δεδομένο και μπορεί να γίνει και πολύ πιο γρήγορα από αυτό που φανταζόμαστε. Γιατί οι γενιές σημερινές μπορεί να νομίζουν ότι εντάξει, δεν μας αφορά, δεν αφορά ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δυσέγγονά μας, οπότε δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε κάποια πράγματα συντονισμένα παγκοσμίως, πολύ πιο γρήγορα θα δούμε πάρα πολύ δυνατές συνέπειες. Και θέλω να πω ότι η ενημέρωση εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει οπωσδήποτε και στο κομμάτι αυτό που είπατε για τη διατροφή να ξεκινήσουν ενημερωτικές καμπάνιες, αλλά μετά από αυτό δεν φτάνει μόνο ενημέρωση, πρέπει ο πολίτης να δει και κάπως το όφελος. Ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο που θέλω να σας πω είναι για το τρόπο που χειριζόμαστε την ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι προπολεμικό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όλα να πηγαίνουν σε ένα μπλεκάδο χήμα και ο πολίτης να μην έχει κανένα κέρδος. Πώς θα πείσει τον πολίτη, δηλαδή πρέπει η πολιτεία όχι μόνο να κάνει ενημέρωση, πρέπει να με κάποιο τρόπο να εφευρίσκει πολιτικές και στρατηγικές που να έχει ο πολίτης κάποιο όφελος, έστω και μικρό, προσωπικό, γιατί κακά τα ψέματα αυτό δίνει ένα κίνητρο. Το ίδιο που λέτε είναι και για το μεθάνιο, για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος πρέπει με κάποιο τρόπο, πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο 0, να πάρθουν αποφάσεις και και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ναι. Όπως και αυτό που είπα για το carbon, για το διοξείδιο του άνθρακα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο πράγμα, το οποίο έτσι και αλλιώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, οι μελέτες δείχνουν ότι μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ενεργειακή μετάβαση, δεν γίνεται. Δεν θέλω να σας δώσω τρία παραδείγματα μόνο. Τα μεγάλα τάνκερ και τα μεγάλα container ships, που πλέον είναι πολύ μόδα, ας πούμε, που μπαίνουν και μέσα στο Πειραιά, τη Κόσκο, αυτά πώς θα κινούνται. Αυτά δεν μπορεί να κινούνται με ήλιο. Είναι πολύ δύσκολο. Οι βιομηχανίες τσιμέντου, παραδείγματος χάρη, τι θα κάνουν, θα σταματήσουν. Και το τελευταίο, που επειδή είπατε για την κυκλική οικονομία, αυτή τη στιγμή η τάση στην Ελλάδα είναι, που στην Ευρώπη είναι ήδη εδώ και δεκαετίες, το λεγόμενο waste to energy. Δηλαδή από τα απορρίμματά μας, από τα αστικά απορρίμματα, ένα μέρος να πηγαίνει σε καυστήρες και να παράγουμε ενέργεια μέσα από αυτό. Το λεγόμενο RDF. Αυτό για να γίνει με την πράσινη συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αν δεν δεσμεύουμε το διοξείδιο του άνθρακα. Αν δεν το κάνουμε όμως, θα έχουμε πρόβλημα, διότι ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων μας, αν δεν πάει για RDF, θα πάει στους χυτά. Δεν γίνεται να. Εμείς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στους χυτά 70% των απορριμμάτων περίπου, όταν στη Γερμανία είναι περίπου στο 15% και 20%. Άρα, όλα αυτά μαζί είναι αλληλένδετα και πρέπει όλα μαζί να τα δούμε. Ναι. Έτσι είναι και καλά κάνουμε και τα συζητάμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή επιτυχία από την Ένωση από το Σύνδεσμο Χημικών Βορείου Ελλάδος στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Κατσογιάννη. Καλή επιτυχία, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα.